Με τον τουρισμό. Τουρισμός, ξενοδοχεία. Το μεγαλύτερο πλήγμα έφαγαν τα ξενοδοχεία, έτσι, και οι επαγγελματίες του τουρισμού. Αυτό είναι γεγονός από την πανδημία. Κάποια έκλεισαν, κάποια δεν έκλεισαν, κάποια παλεύουν στον αναπνευστήρα να επιβιώσουν. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ το οποίο ετοίμασε η Άννα Μαρία Ευτυχίου σε σχέση με τα στοιχεία που υπάρχουν για το ποια και πόσα ξενοδοχεία είναι ανοιχτά, πόσα κατέβασαν ρολά και να επιστρέψουμε εδώ να τα συζητήσουμε αναλυτικά. Η ατμομηχανή της κυπριακής οικονομίας έχει βάλει φρένο και ψάχνει εναγωνίως λύσεις να επαναφέρει την άλλοτε υπεροχή τουριστικών αλμάτων που διενεργούσε η Κυπριακή Δημοκρατία στον τομέα της προσέλκυσης τουρισμού και κατ' επέκταση της οικονομικής τροφοδοσίας του κράτους. Η πανδημία οδήγησε την ξενοδοχειακή βιομηχανία και τα τουριστικά μας καταλήμματα στον κατήφορο, με άγνωστο δυστυχώς το τέλος. Σύμφωνα με τα στοιχεία του PassExcess, στην ελεύθερη Κύπρο υπάρχουν γύρω στα 700 ξενοδοχεία και τουριστικά καταλήμματα, με ένα ποσοστό μόλις 5% να είναι αυτή τη στιγμή ανοιχτά και να λειτουργούν με σοβαρές οικονομικές δυσκολίες. Μιλώντας στο ΣΥΓΜΑ, ο Γενικός Διευθυντής του PassExcess, Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης, είπε πως οι ξενοδοχειακές μονάδες πληρώνουν ένα τεράστιο τίμημα λόγω κορονοϊού και έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα, τονίζοντας πως κατέβασαν ρολά το Νοέμβριο του 2019 και δεν αναμένεται να τα ανεβάσουν τουλάχιστον πριν το δεύτερο εξάμηνο του 2021. Στη Λευκοσία υπάρχουν 25 ξενοδοχεία καταλήμματα. Ανοιχτά είναι μόλις 3. Στη Λεμεσό υπάρχουν 50 ξενοδοχεία. Ανοιχτά είναι μόλις 3. Στη Λάρνακα 35 και ανοιχτό είναι μόλις 1. Στην Αμόχωστο υπάρχουν 150 ξενοδοχεία καταλήμματα και ανοιχτό είναι μόλις 1. Στην Πάφο υπάρχουν 170 ξενοδοχεία καταλήμματα και ανοιχτά είναι μόλις 2. Στις ορεινές περιοχές και στην επαρχία Λεμεσού υπάρχουν 40 ξενοδοχεία καταλήμματα και ανοιχτά είναι μόλις 10. Σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην γίνονται άσκοπα ταξίδια, ο Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης αξιολογεί πως το πρώτο εξάμηνο του 2021 είναι χαμένο και δεν υπάρχει δυνατότητα ανάκαμψης. Ωστόσο, γίνονται σχεδιασμοί για το δεύτερο εξάμηνο. Η κατάσταση, βλέποντας το 2021 από την αρχή, φαίνεται ότι δεν μπαίνει και με τους καλύτερους ιονούς. Θα έλεγα ότι ίσως μπαίνουμε με το αριστερό στο 2021. Παρατείνεται η αβεβαιότητα με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και στην πατρίδα μας αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχει βέβαια στρατηγικό σχέδιο το οποίο εκπονήθηκε και από το αρμόδιο Υπουργείο με το οποίο είμαστε σε απόλυτη σύμβλεψη. Όμως ξαναλέω ότι δυστυχώς αυτή η παρατεταμένη αβεβαιότητα δεν δημιουργεί ιδανικές συνθήκες προς υλοποίηση αυτού. Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του πρώην Προέδρου της ΟΕΒ, Χρήστου Μιχαηλίδη. Καλύτερη περίπτωση να αρχίσει να επανέρχεται ο τουρισμός μας το 2022, στην καλύτερη περίπτωση, αλλά για να φτάσουμε στα αποτελέσματα που είχαμε πριν την κρίση, θα μας πάρει τουλάχιστον 3 χρόνια. Όντως τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για τον τουρισμό. Ορθώς γίνεται οι όποιες καμπάνιες, αλλά θα πρέπει συνειδητά να περιμένουμε ότι τα αποτελέσματα αυτά θα αποδώσουν σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Οι εργαζόμενοι στη ξενοδοχειακή βιομηχανία αξιολογούν ως θετικά τα μέτρα στήριξης που δόθηκαν από την πολιτεία προς τους εργαζομένους, καθώς και τα νέα μέτρα για στήριξη των επιχειρήσεων. Ωστόσο, όπως λέχθηκε, τίποτα δεν αντικαθιστά το τεράστιο πλήγμα στην τουριστική βιομηχανία. Μια κρίση, η οποία σύμφωνα με τον Φιλόκυπρο Ρουσουνίδη θα κρατήσει τουλάχιστον 4 χρόνια για να επαναφέρει την οικονομία του τόπου σε προηγούμενα επίπεδα. Προς το παρόν δεν έχουμε περιπτώσεις αφαιρεγγιότητας, αλλά τα πράγματα είναι πλέον οριακά. Ενδεχομένως, εάν παραταθεί η κατάσταση και το 2021 βρεθούμε μπροστά στα πρόθυρα αφαιρεγγιότητας των επιχειρήσεων, αυτό θα συνεπάγεται κλειστές επιχειρήσεις και χαμένες θέσεις εργασίας, κατέληξε. Μάλιστα, λοιπόν, πριν προχωρήσουμε στη συζήτηση για τα ξενοδοχεία, πάμε εκτάκτως στην Άννα Μαρία Ευτυχίου, διότι έχει εξελίξει σε σχέση με το ζήτημα της κατεδάφισης. Φαίνεται ότι ο Αρχιεπίσκοπος δεσμεύτηκε επισήμως για την ανοικοδόμηση των σπιτιών. Άννα Μαρία, σε ακούμε. Ακριβώς. Καλό σας μεσημέρι και πάλι. Όπως μόλις τώρα ενημερωθήκαμε, Χρήστο, Γεωργία, κυρίες και κύριοι, εισήλθε εντός της Αρχιεπισκοπής πριν από λίγα λεπτά ο Δημοτικός Σύμβουλος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Χρήσανθος Πάκας. Φεύγοντας ερωτηθείς από το ΣΥΓΜΑ, μας απάντησε ότι κάλεσε τον Μακαριότατο να επαναφέρει τα κτίρια εδώ, τα οποία είχαν κατεδαφιστεί στην αρχική τους κατάσταση. Ο ίδιος υποσχέθηκε στον κύριο Φάκα ότι βεβαίως θα το πράξει αυτό και μάλιστα του είπε ότι θα στείλει γραπτός τον Δήμαρχο τις θέσεις αυτές. Επιστολή του εντός της ημέρας. Άρα η εξέλιξη είναι ότι η κατάσταση δεν θα μείνει ως έχει. Τα κτίρια τα οποία έχουν κατεδαφιστεί αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε, είμαστε ακόμη εδώ. Σε λίγο θα γίνουν και δηλώσεις και από την πρόεδρο της Αλληλεγγύης, την κυρία Θεοχάρους, η οποία ήρθε μόλις τώρα εδώ. Η εξέλιξη βεβαίως είναι αυτή που σας λέμε.
την πληροφορία την οποία μεταφέρουμε πρώτοι εμείς τώρα, την οποία έχουμε μάθει, ότι ο Μακαριότατος θα χωρίσει στην ανοικοδόμηση των κτηρίων τα οποία είχαν καταταφιστεί. Ευχαριστούμε πολύ, Άννα Μαρία. Λοιπόν, πάμε πίσω στα του τουρισμού, κυρίες και κύριοι, να πούμε πώς το πρωί ο Υπουργός Τουρισμού παραχώρησε δημοσιογραφική διάσκεψη.